Οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό της Νάταλι Κρίστοφερ είχαν τραγικό φινάλε. Μετά από τρεις ημέρες αναζητήσεων, η σωρός της βρέθηκε σε χαράδρα στην περιοχή Κεραμέ, σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο που διέμενε. Ποια ήταν όμως η 35χρονη Βρετανίδα αστροφυσικός που λάτρευε όσο τίποτα το σύμπαν? Το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε έρευνα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στόχος της ήταν να φτάσει στα αστέρια. Στα πλάνα αυτά βλέπετε την αδικοχαμένη Νάταλι Κρίστοφερ να συμμετέχει σε ένα project αστρονομίας για την παγκόσμια ειρήνη. Το έργο της ήταν επικεντρωμένο στη βελτίωση της κατανόησης της εξέλιξης των γαλαξιών. Η ίδια, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, εγκαινίασε την πρωτοβουλία Cyprus Girls Can, που ενθαρρύνει κορίτσια και νέες γυναίκες να αθλούνται. Το τρέξιμο άλλωστε ήταν η μεγάλη της αγάπη. Με τον σύντροφό της ταξίδευαν σε ελληνικά νησιά. Στην Ικαρία έφτασαν στις 3 Αυγούστου. Θα έμεναν εκεί για 2 ημέρες. Στο τελευταίο της διαδικτυακό στίγμα ενημέρωνε τους φίλους της για την ομορφιά του νησιού, προσκαλώντας όποιον θέλει να κάνουν μαζί αναρρίχηση. Το απόγευμα της ημέρας που εξαφανίστηκε, είχαν προγραμματίσει με τον σύντροφό της να αναχωρήσουν και μέσω Αθήνας να επιστρέψουν στην Κύπρο. Εκείνος, σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, ξύπνησε και δεν την βρήκε. Της τηλεφώνησε και του είπε ότι θα αργήσει. Αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία τους. Έκτοτε δεν απάντησε ποτέ ξανά στο κινητό της τηλέφωνο. Η 35χρονη φορούσε πάντα ένα ρολόι με GPS και οι αρχές προσπάθησαν να το εντοπίσουν με ειδικό σύστημα γεωεντοπισμού. Από την πρώτη στιγμή, οι ελληνικές και οι κυπριακές αρχές βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κύπριος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Γιώργος Σαββίδης, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομολογό του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, στον οποίο εξέφρασε την ετοιμότητα της Κύπρου για παροχή βοήθειας στις έρευνες. Και εγώ μέσω του κ. Χρυσοχοίδη και μέσω της Πρεσβείας, ο Υπουργός Εξωτερικών, εκφράσαμε την ετοιμότητα, αν χρειάζεται να σταλεί ανθρώπινο δυναμικό από την Κύπρο για να συνδράμουν στην προσπάθεια. Είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει αρκετό προσωπικό που έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνει κάτι από την Κύπρο. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν τεράστια. Με ελικόπτερα, πλωτά σκάφη του λιμενικού, drones, θερμικές κάμερες, ειδικό σύστημα γεωεντοπισμού, εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας, διασώστες και εθελοντές έψαχναν σπιθαμί προς σπιθαμί τη διαδρομή που ακολούθησε η Βρετανίδα αστροφυσικός, με τα αποτελέσματα δυστυχώς να είναι τραγικά. Αλλάζουμε.